Πάμε στη Λάρισα. Στο νοσοκομείο θα βρούμε την Έλλη Κασόλη. Η προσπάθεια αναγνώρισης βαίνει πλέον προς την τελική ευθεία και τα τηλέφωνα στις οικογένειες συνεχίζονται, Έλλη. Σήμερα, Ασία, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, ίσως και η δυσκολότερη μέρα για τις οικογένειες, για τις οικογένειες των θυμάτων που ακόμη και τώρα περιμένουν πάνω από ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο για να μάθουν ένα νέο. Και δυστυχώς, όταν αυτό το τηλέφωνο χτυπάει, τα νέα είναι δυσάρεστα. Έχουν ταυτοποιηθεί 54 από τους 57 νεκρούς, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις μέχρι στιγμής, και έχουν ενημερωθεί 14 οικογένειες. Βέβαια, τα τηλέφωνα χτυπούν και θα συνεχίσουν να χτυπούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αύριο. Είναι μια διαδικασία αυτή η οποία ίσως προχωράει με λίγο αργά βήματα. Από την άλλη, πρέπει, καταλαβαίνετε κι εσείς, να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι μια ευαίσθητη διαδικασία. Μια πολύ δύσκολη διαδικασία και πρέπει όλοι οι ιατροδικαστές, τα ειδικά συνεργεία που έχουν έρθει εδώ, οι γιατροί, να είναι σίγουροι, 100% για αυτό που θα ανακοινώσουν στις οικογένειες αυτές, για τα σώματα, και για αυτό που θα παραδώσουν, καταλαβαίνουμε, στις οικογένειες μέσα σε φέρετρα σφραγισμένα. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Τι γίνεται με τους τραυματίες? Εμείς βρισκόμαστε στο Γενικό Κρατικό της Λάρισας. Εδώ νοσηλεύονται 11 τραυματίες αυτή τη στιγμή και υπάρχει και ένας νεαρός στη μονάδα δυτικής θεραπείας. Στο σύνολο, στα 5 νοσοκομεία της χώρας, βρίσκονται 33 τραυματίες. Υπάρχουν και 14 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη. Και βέβαια υπάρχουν και από τους 38, οι 7 είναι σε μονάδα δυτικής θεραπείας και αρκετά κρίσιμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Μάλιστα, σήμερα χρειάστηκε ένας ακόμη που βρισκόταν σε απλή κλίνη να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εδώ που είμαστε εμείς, στο Γενικό Κρατικό της Λάρισας, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ δυστυχώς διασωληνωμένος και ο 20χρονος, ο οποίος είναι, θυμίζω, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Και αυτό είναι από μόνο του πάρα πολύ συγκλονιστικό. Σε τι κατάσταση είναι αυτό το παιδί, γιατί είναι πολύ βαριά τραυματισμένος? Χρειάστηκε να ξαναχειρουργηθεί δυστυχώς και γι' αυτό το λόγο μετά διασωληνώθηκε ξανά, σύμφωνα με τα όσα μας έχουν μεταφέρει και οι γιατροί. Με τους γονείς του βέβαια να ζητούν να κάνουν όλη μια προσευχή το παιδί τους να σωθεί και να μπορέσουν να το ξαναδούν και να επικοινωνήσουν μαζί του. Και βέβαια, έξω από το νοσοκομείο, πρέπει να σας πω ότι σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και η αγωνία όλων των γονιών είναι πάρα πολύ μεγάλη και ήταν συγκινητικό και σοκαριστικό το ότι τους έβλεπες εδώ γύρω-γύρω στον δρόμο. Προσέγγιζαν εμάς, προσέγγιζαν άλλο κόσμο με τις φωτογραφίες των ανθρώπων τους τυπωμένες και ρωτούσαν αν έχουμε ακούσει κάτι, αν τους έχουμε δει, αν έχουμε κάποιο νέο να τους μεταφέρουμε, ίσως εμείς που μιλάμε και λίγο πιο άμεσα με τους γιατρούς. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη εικόνα. Ναι, γιατί αυτούς τους ανθρώπους η παραμικρή λεπτομέρεια έχει μια σημασία. Φαντάζομαι, λέει, έχοντας περάσει πλέον 3-24 ώρα, όλοι τους έχουν φτάσει στη συνειδητοποίηση του κακού που τους έχει βρει. Δηλαδή, θέλω να πω, το θαύμα στο οποίο ίσως κάποιοι πόνταραν έχει αρχίσει να ξεθοριάζει εδώ και πολλές ώρες. Συνεπώς, αυτό που αναζητούν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακριβώς πληροφορίες για το πού είναι τα παιδιά τους, αλλά για το τι ακριβώς συνέβη στα παιδιά τους, έστω και το παραμικρό. Τι ακριβώς συνέβη, σε ποια θέση κάθονταν σε αυτό το βαγόνι, πώς έφτασαν εδώ, εάν τους έχουν βρει. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και αυτό που περιμένουν στο τέλος είναι να χτυπήσει τουλάχιστον το τηλέφωνο και να τους πει κάποιος ότι τους έχουμε βρει και θα μπορέσουμε να σας τους παραδώσουμε για να τους αποχαιρετήσετε όπως εσείς θέλετε. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη.